να μεγαλώνουν. Να μένω στο πόλεμο των αφεντικών, η αλληλεγγύη των προπονάων. Πόλεμο στο πόλεμο των αφεντικών, η αδέλια μας γεννήσατε το φωνή. Βασί, γουρούνια, δολοφονή. Η ανθρώπινη ζωή έχει ευτελιστεί. Ο Θανάσης βρίσκεται πια στην τελευταία κατοικία του. Άνθρωποι της οικογένειάς του, φίλοι του, συγγενείς, άνθρωποι της γειτονιάς, αλλά και αγωνιστές από όλες τις μεριές της Αθήνας ήρθαν και τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Η ευτέλεια της ανθρώπινης ζωής, η ανθρώπινη ζωή που δεν αξίζει ούτε για ένα 40, ήταν αυτό που κορύφωσε την οργή όλων μας. Δεν είναι δυνατόν στην εποχή του μνημονίου να χάνονται νέοι άνθρωποι για ένα 40. Πρέπει όλοι να αντιδράσουμε. Δεν μπορεί, δεν αντέχουμε άλλο, έχουν υπερβεί οι θύνοντες κάθε όριο. Τα κρούσματα συνεχίζουν και πολλαπλασιάζονται. Πρέπει κάπως όλοι μας κάτι να κάνουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ο Σεπτέμβριος νομίζω πρέπει να είναι θερμός. Είναι ο μοναδικός Αύγουστος που παράγει τόσες τραγικές ειδήσεις. Απολύσεις, απώλεια ζωής, οργή, ανασφάλεια και άλλα πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει κάτι να κάνει και να μπει μπροστά σε αυτές όλες τις αδικίες που βλέπουμε καθημερινά να συσσωρεύονται. Ο Θανάσης θα είναι από εδώ και πέρα στις αποσκευές μας. Είναι ένα θύμα από αυτές τις αδικίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Θα παλέψουμε μαζί με τους συγγενείς του να αποκαλυφθεί αλήθεια. Θα παλέψουμε να δούμε ποιος και γιατί τον σκότωσε με αυτόν τον τρόπο. Let's go!